γνωρίζουν και ζουν από κοντά τον Αλέξη Κούγια. Κάνουν λόγο για έναν χαρισματικό άντρα με έντονη προσωπικότητα και γενναιόδωρο χαρακτήρα. Για τους οικείους του, ο διακεκριμένος ποινικολόγος δεν είναι ένας απλά επιτυχημένος νομικός. Είναι ο δικός σου άνθρωπος που ανά πάσα στιγμή είναι δίπλα τους και τους στηρίζει στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα, στα εύκολα και τα δύσκολα. Δίνοντας το χρόνο πίσω, ο Αλέξης Κούγιας ξεφυλίζει το άλμπουμ των παιδικών του χρόνων, με τις αναμνήσεις να τον πλημμυρίζουν με νοσταλγία, χαρά και ικανοποίηση για όσα μέχρι σήμερα πέτυχε μέσα από δυσκολίες που πέρασε. Η ιστορία της ζωής του γνωστού ποινικολόγου αρχίζει στην Πετροπολή. Από τις αλάνες της γειτονιάς μέχρι τις δικαστικές αίθουσες και τα σαλόνια του Κολονακίου δούλεψε σκληρά και ποτέ δεν λησμόνησε ούτε τη γειτονιά του ούτε τους παιδικούς του φίλους. Όταν έρχεται τώρα ένας εντελώς διαφορετικός, μαζευόμαστε, κάνουμε το πηγαδάκι αμέσως, δηλαδή μόλις πέσει το σήμα ότι έρχεται ο Κούγιας στην Πετρούπολη, μαζευόμαστε όλοι 25 άνθρωποι, γίνεται το γνωστό πηγαδάκι, πέφτει πολύ γέλιο. Γεννήθηκε στο Κολαργό και όταν ήταν 3 ετών η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Πετρούπολη. Στην γειτονιά εκεί όπου ήταν το πατρικό του, μας ξενάγησε ο Αλέξης Κούγιας και μας μίλησε για τις αναμνήσεις του. Αυτός ο χώρος εδώ ήταν μια αλάνα τεράστια. Το παλιό γήπεδο του ΠΑΟ Πετρούπολης ήταν σε εκείνο το σημείο που βλέπω στο βάθος, που είχε γίνει η πολυκατοικία αυτή, δεν είχαμε εικόνα σπίτι, δεν ήξερα. Και δυστυχώς κάθε χρόνο χρειαζόταν να αλλάξουμε σπίτι. Δεν αναπτύξαμε το σπίτι δικό μας. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ασφάλεια όμως, ενώ τώρα βλέπετε ότι υπάρχει μια εξαιρετική οδοπία. Δεν είχαμε πεζοδρόμια, δεν είχαμε νερό. Το νερό ήταν με διτία. Ο πρώτος που έπρεπε να κάνει φίλο τότε ήταν ο Νερουλάς. Μεγάλωσε σε μια δεμένη οικογένεια. Εκείνος και ο μικρότερος αδερφός του πήραν πολύ αγάπη από τους γονείς τους. Ο ίδιος ήταν ένα ζωηρό παιδί που αγαπούσε το ποδόσφαιρο, αλλά παράλληλα ήταν και άριστος μαθητής. Η μητέρα του πέφυγε πριν από λίγα χρόνια από τη ζωή, είχε μιλήσει για τα παιδικά χρόνια του γιού της. Ήταν ένα ευγενικό παιδί που αγαπούσε τα γράμματα, έλεγε για εκείνο. Ο Αλέξης πήγαινε αμέσως να ανάψει. 5,5 χρονών παιδάκι. Αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ. Και του έλεγα, Αλέξη μου, δεν θα φας εσύ. Δεν θα ασχοληθείς λιγάκι με τον εαυτό σου και μετά να κάνεις. Όχι, θα γράψω να ξενιάσω. Καταλάβατε τι υπεύθυνο άτομο ήταν. Παράλληλα με τα μαθήματα, ο γνωστός ποινικολόγος βοηθούσε τον πατέρα του στο χρωματοπολείο που διατηρούσε. Έπρεπε μέσα σε μια νύχτα να βάλουμε τζάμια σε ένα σπίτι, το οποίο είχε ξεκινήσει να χτίζεται το απόγευμα και έπρεπε το πρωί με τον Ανατολή να έχουν μπει και τα τζάμια και οι πόρτες για να μην το γκρεμίσει πολύ δομιά. Εμείς λοιπόν δουλεύαμε όλη τη νύχτα, είμαστε τελευταίοι να βάλουμε τα τζάμια. Γι' αυτό και εγώ καμιά φορά λέω ότι έχω ένα κάλο εδώ στο χέρι, που δεν έχει περάσει, ήταν από το στοκάρισμα στα τζάμια. Στο κατάστημα με τα χρώματα που είχε ο πατέρας του, οι αναμνήσεις και τα συναισθήματα ήταν πολύ έντονα για τον Αλέξη Κούγια. Εδώ είναι ο χώρος που μεγάλωσε. Εδώ έχω περάσει όλες τις ημέρες, όλες τις ώρες που δεν είχα σχολείο και δεν έπαιζα, είναι το μαγαζί του πατέρα. Από ηλικίας 6 ετών με μεγάλωσε, εγώ και ο αδελφός μου. Ερχόμαστε εδώ μόλις τελειώναμε το σχολείο για να καθίσουμε στο μαγαζί, να βοηθήσουμε τον πατέρα μας, που δεν είχε υπάλληλο. Και μάλιστα και είχε πρόβλημα με το ένα πόδι, γιατί ήταν ανάπηρος στο ένα πόδι. Στον χώρο αυτό, όπως είχε πει, μελετούσε ακόμη και τα μαθήματά του προκειμένου να μπει στο πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν το μικρό γραφείο που έγραψε τα πρώτα του γράμματα στο σπίτι του, στο Βελοπονηθίας, εκεί όπου ο Αλέξης Κούγιας πήγαινε για να ξεκουραστεί. Παράλληλα με το σχολείο, ο γνωστός ποινικολόγος αγαπούσε το ποδόσφαιρο. Όταν τελειώνει το διάβασμα, έτρεχε στις αλάνες και πήγαινε κρυφά και έπαιζε μπάλα. Παρά το γεγονός ότι είχε ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά και ο πατέρας του πίστευε ότι μια μέρα θα γινόταν μηχανολόγος μηχανικός, ο ίδιος αποφάσισε να δώσει εξετάσεις και να δηλώσει νομική. Ύστερα στον πατέρα του πριν τελειώσει και είπε, πατέρα, εγώ θα δηλώσω νομική. Εγώ έγραψα. Δεν ήθελα να γίνει δικηγόρος εγώ. Από εκείνη την περίοδο και μετά η επαγγελματική του διαδρομή ξεκινούσε διαγράφοντας μια νομική πορεία. Στην προσωπική του ζωή είναι λάτρης του ωραίου φίλου, με τις γυναίκες να γοητεύονται από την ισχυρή προσωπικότητά του. Σύμφωνα με τον ίδιο, από τη ζωή του πέρασαν αξιόλογες γυναίκες. Δύο όμως κατάφεραν να τον ανεβάσουν στα σκαλιά της Εκκλησίας. Διανύοντας μια επιτυχημένη καριέρα ως ποινικολόγος, στα 32 του χρόνια παντρεύτηκε τον παιδικό του έρωτα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν μια γυναίκα χαρισματική, πανέμορφη,
που για να τον παντρευτεί αγνώρισε την οικογένειά της, άλλαξε θρήσκευμα και βαφτίστηκε χριστιανή. Ο γάμος του στελέστηκε στο εκκλησάκι της οικογένειας στο Βέλο Κορινθίας, εκεί όπου βαφτίστηκε ο διακεκριμένος νομικός. Η κοινή του ζωή είχε μικρή διάρκεια. Και όπως έχει πει ο Αλέξης Κούγια σε συνέντευξή του, 2 μήνες μετά τον γάμο τους, η σύζυγός του σκοτώθηκε σε τροχαίο. Τι άσχημη. Αυτή άλλη. Δεν βαθύγει, ο γνωστός ποινικολόγος έζησε ένα φλογερό ιδίλιο και ένα παραμυθένιο γάμο που για την εποχή του είχε θεωρηθεί ο γάμος της χρονιάς. Απέκτησε μαζί της 2 υπέροχα παιδιά, όπως έχει πει ο γνωστός ποινικολόγος για το γιο του και την κόρη του. Μετά από 6 χρόνια γάμου, το ζευγάρι οδηγήθηκε στο χωρισμό με ένα πόλεμο δηλώσεων περί ξυλοδαρμού και μηνύσεων εκατέρωθε. Η άλλοτε στεμένη Μισελά Σέβη Βατίδου διεκδικούσε μέρος της περιουσίας του ποινικολόγου Αλέξη Κούγια που αποκτήθηκε την περίοδο που ήταν παντρεμένη μαζί του. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, στο οποίο είχε προσφύγει το πρώιμο τέλο, αποφάνθηκε πρόσφατα πως η Εύη Βατίδου δεν είχε καμία συμβολή στην απόκτηση της περιουσίας αυτής. Μάλιστα, την υποχρέωσε να καταβάλει δικαστικά έξοδα ύψους 92.000 ευρώ. Η ζωή σου να σε 5 λεπτά. Όχι όλοι. Και καλά, λίγο. Αλλά έτσι, στιγμές της ζωής σου, σημαντικές, από αυτές που εμείς γνωρίζουμε, μέσα σε 5 λεπτά. Πώς είναι αυτό το συνέστημα? Εντάξει, είναι... Εγώ έχω ένα μότο στη ζωή μου, είναι κάθε μέρα είναι τελευταία. Και προσπαθώ να ζω καθημερινά σαν η τελευταία μέρα. Δηλαδή αυτά που μου αρέσουν να κάνω στη ζωή μου, τα έκανα πάντα. Με το ίδιο, δηλαδή από πολύ μικρή ηλικία, αυτό που είπε η μητέρα μου τώρα, ότι ήθελα να διαβάσω πρώτα, διάβασα για να μπορώ να έχω ατέλειωτο χρόνο να παίζω. Πεσόμαστε γυναίκα η μάνα του. Ναι, είχα πάρει βραβείο μαθηματικής εταιρείας τότε στα 15. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου πίστευαν ότι τότε ήταν και τα χρόνια που η Ελλάδα μετά τον εμφύλιο πόλεμο πάλι χτιζόταν. Και ήταν πολύ της μόδας τότε η πολιτική μηχανική, οι μηχανολόγοι. Και ήταν και ουσιαστικό αυτό, γιατί όλοι αυτοί έβρισκαν δουλειά. Και όταν τους είπα ότι θα γίνω δικηγόρος, ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν ανάπηρος ψυχοφυλακής από τον εμφύλιο. Τι αναπηρία είχε. Είχε χάσει τον αδερφό. Αλήθεια. Η γιαγιά μου για να μην υπηρετήσει στην Αλβανία ήταν κορίθι. Και το 40 ήταν ο Μεταξάς πρωθυπουργός και ο υπουργός μου ουσίας τάξης ήταν ο Μανιαδάκης τότε. Ο οποίος ήταν διώκτης των κομμουνιστών. Το πάρεις πάλι. Πού να πάω, το πάρει. Βασάνισε ενώπιον τα κομμουνιστή στην Ελλάδα πολύ άσχημα. Και για να πάρει ό,τι ήταν αστερή.